Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ, γιατί θέλουμε να ενημερωθούν οι συμπατριώτες μας για ένα, πιστεύουμε, σημαντικότατο μουσικό γεγονός εδώ στο νησί μας. Πρόκειται για ένα ρεσιτάλ πιάνου, Σάββατο στις 8.30 στο Ομήριο, και το ιδιαίτερα ευχάριστο, σημαντικό, μπορώ να πω και για εμάς ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, ένας συμπατριώτης μας, ο παρακαθήμενος Κωνσταντίνος Δεστούνης, εκ μητρός Χιώτισσας, που μας τιμάει ιδιαιτέρως και με την παρουσία του και με τα βραβεία του, που θα τα αναφέρει εκείνος αμέσως μετά αναλυτικά, και είμαι βέβαιος ότι θα χαρείτε μια υπέροχη μουσική βραδιά. Θέλω να σημειώσω ότι ένα παραπάνω, λόγω της όλης δύσκολης περιραίουσας κατάστασης, νομίζω ότι μας χρειάζεται ένα ευχάριστο, ήρεμο, μουσικό βραδινό που θα μας προσφέρει μια ανάταση ψυχής. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο που ήρθε εδώ στο νησί μας να μας χαρίσει αυτές τις ωραίες στιγμές. Ευχόμαστε και καλή διαμονή, μιας και έρχεται ως φιλοξενούμενος του μητρικού και άλλων εδώ στη Χίο, και να του ευχηθούμε και εκ μέρους του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος και όλοι οι Χιώτες να έχει ακόμα καλύτερη άνοδο και επιτυχία στους στόχους που θέλει, μιας και όπως βλέπετε παλικάρι με πολύ αισιοδοξία και προσπάθεια. Καλώς μας ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λόγος δικός σου. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Τσάκος, υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιείται αυτή η συναυλία, καθώς και το Ομήρο Πνευματικό Κέντρο, όπου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία. Είναι ιδιαίτερη μου χαρά, κυρίως γιατί είναι η πρώτη φορά που δίνω συναυλία στη Χίο. Έχω δώσει συναυλίες σε όλη την Ευρώπη, στην Αυστραλία, σε πολλές πόλεις, σε μεγάλες αίθουσες, σε πολύ σημαντικές αίθουσες, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Γερμανία, στη Βρέμη, στο Σίδνεϊ, στην Καμβέρα, σε διάφορες πολύ σημαντικές αίθουσες συναυλίων ανά τον κόσμο. Αλλά ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω ένα ρεσιτάλ πιάνου στη Χίο, και γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία αυτό να το κάνω αύριο. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό το ρεσιτάλ πιάνου δεν απευθύνεται μόνο στους ειδήμονες, δεν απευθύνεται μόνο στο κοινό που έχει ασχοληθεί με την κλασική μουσική, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα ρεσιτάλ στο οποίο θα παρουσιαστούν δεξιοτεχνικά έργα για πιάνο, καθώς και ελληνικά έργα, έργα Ελλήνων συνθετών που σχετίζονται άμεσα με τη θάλασσα, με τα νησιά, και τέτοια έργα, για παράδειγμα, είναι η νησιώτικη χορή του Γιάννη Κωνσταντινίδη που έγραψε για πιάνο, έργα του Σκαλκότα που σχετίζονται με τη θάλασσα, του Μάνου Χατζηδάκη, όπως είπα και πριν, σε συνδυασμό με δεξιοτεχνικά έργα της πιανιστικής φιλολογίας του Σοπέν και του Μπετόβεν. Πες μας για τις επιτυχίες σου, γιατί μόνος σου δεν θέλεις να το αναλύσεις, όμως θέλουμε να μας πεις και τα βραβεία σου για τις επιτυχίες σου. Μέχρι τώρα είχα τη χαρά να βραβευτώ σε πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου που μου έδωσαν τη δυνατότητα να αρχίσω μια σταδιοδρομία, ας πούμε, σαν πιανίστας και να πραγματοποιώ συναυλίες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Τέτοια βραβεία που υπήρξαν πολύ σημαντικά στη σταδιοδρομία μου ήταν το πρώτο βραβείο στον παγκόσμιο διαγωνισμό Southern Highlands στην Αυστραλία, στον οποίο βγήκα νικητής ανάμεσα σε 80 υποψηφίους από όλο τον κόσμο. Επίσης βγήκα νικητής στον παγκόσμιο διαγωνισμό πιάνου Grand Prix Maria Callas, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα το Μάιο στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και μεταδόθηκε από την ERIT και σε συνεργασία με την EBU σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το πρώτο βραβείο μου στο διαγωνισμό De Bajo Jazz στο Παρίσι, το πρώτο βραβείο μου στο διαγωνισμό Leopold Belan στο Παρίσι, το πρώτο βραβείο μου στο πανελλήνιο διαγωνισμό του Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης. Μήπως δεν έδιναν δεύτερο βραβείο και έπαιρνες εσύ το πρώτο? Πάντα. Συνήθως δίνουν πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο στις διαγωνισμούς. Πάντα, δίνουν πρώτο και έπαιρνες εσύ το πρώτο. Επίσης, ιδιαίτερη σταθμό στη σταδιοδρομία μου μέχρι τώρα ήταν η βράβευσή μου
από την Ακαδημία Αθηνών κατά την Πανηγυρική Συνεδρία το 2011, το Δεκέμβριο, όπου τιμήθηκα με το βραβείο Ελένης Τιμολέοντος Μικονίου της τάξης των γραμμάτων και των καλών τεχνών. Δεν μας τα ανακοινώνατε όμως εδώ, τα κρατούσατε μυστικά. Τα έχω γράψει στο βιογραφικό που σας είπα τώρα. Ναι, τώρα τα μάθαμε εμείς, αλλά τόσα χρόνια δεν το ξέραμε. Έπρεπε να μας στέλνεις μήνυμα. Από εδώ και πέρα θα σε παρακολουθούμε. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πολλοί υποστηρίζουν ότι για να κάνει κανείς σοβαρές μουσικές σπουδές πρέπει οπωσδήποτε να φύγει στο εξωτερικό. Στη δική μου περίπτωση δεν έγινε ακριβώς έτσι. Πραγματοποίησα τις σπουδές μου στο πιάνο στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, όπου αποφύτησα με τον υψηλότερο βαθμό, με τον καθηγητή πιάνου Ιγκόρ Πέτριν και με την καθηγήτρια πιάνου Αγάθη Λαϊμονή στο Ελληνικό Οδείο στην Αθήνα, από όπου πήρα δίπλωμα πιάνου. Στα 21 μου χρόνια έφυγα στο εξωτερικό, στο Πανεπιστήμιο Μοτσαρτέουμ της Αυστρίας, όπου πραγματοποίησα μάστερ στο πιάνο, το οποίο και ολοκλήρωσα πριν από ένα μήνα.